Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κάπου στην Αμερική υπάρχει ένας ζάπλουτος κύριος ονόματι Λέοναρντ Στέρν, ο οποίος μέσω ενός Ινστιτούτου αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, θέλει να επιστρέψει, να εκθέσει, να νομιμοποιήσει 161 κυκλαδικές αρχαιότητες, που προφανώς κατέχει νόμιμα. Πού βρέθηκαν αυτές οι αρχαιότητες? Στο Ντελαουέρ, σε κάποια έρημο της Αριζόνας ή της Νεβάδα? Πού βρέθηκαν αυτές οι αρχαιότητες? Προφανώς σε ελληνικό έδαφος και σε πολύ συγκεκριμένη περιοχή. Να υποθέσουμε λοιπόν ότι είναι προϊόντα λαθρανασκαφής αυτές οι αρχαιότητες που κατέχει αυτός ο πάμπλουτος άνθρωπος που λίγος πολύ στη δύση της ζωής του πια θέλει να νομιμοποιήσει αυτές τις αρχαιότητες, αυτά τα ειδόλια. Και γιατί δεν τα επέστρεψε όλα αυτά τα χρόνια? Βεβαίως είναι έτσι οι νόμοι και των κρατών, αλλά γενικότερα, ώστε να σηκώνουν τα χέρια μπροστά στους πλούσιους οι οποίοι έχουν συλλογές, στους συλλέκτες. Σηκώνουν τα χέρια, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Γιατί λοιπόν δεν επιστρέφηκαν στη χώρα μας αυτά τα χρόνια από αυτόν τον κύριο? Και τι ζητά τώρα από εμάς? Σας ανάγκασε να φέρετε ένα νομοσχέδιο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού του Ελληνικού Κράτους, του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, ένα ιδιωτικό μουσείο στη χώρα μας, αυτού του περίφημου Ινστιτούτου Αρχαίου Πολιτισμού, Ελληνικού Πολιτισμού στο Ντελαγουέρ και του Μετροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης, που και αυτό είναι ιδιωτικό. Προσέξτε, είναι αυτό το μουσείο που πρόσφατα, από το οποίο πρόσφατα κατασχέθηκαν αρχαιότητες άνω των 13 εκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ των οποίων μια μαρμάλινη κεφαλή της Αθηνάς του 2000 π.Χ., αγάλματα του Κάστορα και του Πολυδεύκη και άλλα. Αυτό το μουσείο λοιπόν, το σοβαρό, το έγκυρο, που το επισκέπτονται τόσα εκατομμύρια επισκέπτες, αυτές τις μέρες ο εισαγγελέας της Νέας Υόρκης το κυνηγά για 13 εκατομμύρια αρχαιότητες αδήλωτες και προϊόντα λαθρανασκαφής και αρχαιοκαπηλείας. Έχει προηγηθεί βεβαίως μια εγκρυπτό συμφωνία στις 21/7/22 μεταξύ της κυρίας Μενδώνη, η οποία υποκαθιστά το ελληνικό κράτος και μιλά για λογαριασμό του, του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, του Ιδιωτικού Μουσείου όπως είπα, του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, ιδιωτικά, την ώρα που αυτός ο καλός άνθρωπος ζήτησε να παραχωρήσει τη συλλογή του, μιας και κινδυνεύει να κληθεί να απολογηθεί για την νομιμότητα κατοχής αυτής της συλλογής. Στη συμφωνία υπάρχει και ένας εκβιαστικός, δυστυχώς για μας, όρος. Να έχει εγκριθεί από το ελληνικό κράτος και να έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ έως τις 10 ενώ του 22. Τι μας ζητάτε? Ούτε ο Σόιμπλε δεν ήτανε τόσο πιεστικός και σκληρός στα μαύρα χρόνια των μνημονίων στα οποία καταδικάσατε τη χώρα μας ως κόμμα και κόμματα που κυβέρνησαν μετά την μεταπολίτευση. Να βάλουμε την υπογραφή μας πού? Ερώτημα. Με ποιους νόμιμους τρόπους έγινε η ανακάλυψη αυτών των αρχαιοτήτων? Ερώτημα. Με ποιο νόμιμο τρόπο έφυγαν από τη χώρα και έφτασαν στην άλλη άκρη του κόσμου, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Είναι κάπου καταχωρημένα όλα αυτά ως νόμιμες ενέργειες? Τι μας ζητάτε τώρα?
Από τη Βουλή τι ζητάτε? Να βάλει την υπογραφή της και εμείς ως μέλη της? Πού? Σε ποιο χαρτί? Και να αναγνωρίσουμε εμείς? Είμαστε υπεύθυνοι, είμαστε αρμόδιοι, είμαστε καθήλυνα αρμόδιοι να αναγνωρίσουμε το σύνομο της κατοχής αυτής της συλλογής από έναν Αμερικανό ζάπλουτο? Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, τον οποίον δεν συμπαθεί καθόλου το Υπουργείο, έστειλε επιστολές. Θεωρεί αυτός ο Σύλλογος πως όσα βρίσκονται εκτός Ελλάδος, αρχαία αντικείμενα, είναι προϊόντα παράνομης εξαγωγής. Διαφωνείτε ως Υπουργείο? Το ελληνικό δημόσιο, θεωρεί ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, πρέπει να διεκδικήσει την κυριότητα και την κατοχή. Και όχι να λέει σας ευχαριστώ αφέντη μου, που μας δίνετε αυτά τα ψίχουλα πίσω. Έχετε αντίρρηση ότι πρέπει να, σαν ελληνικό δημόσιο, πρέπει να διεκδικήσετε την κυριότητα και την κατοχή αυτών των θησαυρών? Θεωρεί ακόμα ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων πως με την κύρωση αυτής της συμφωνίας η κυβέρνηση και η Βουλή, λένε οι αρχαιολόγοι, γίνονται μεσολαβητές για την νομιμοποίηση αγνώστου προελεύσεως και τρόπου απόκτησης των κυκλαδικών θησαυρών. Τι απαντάτε? Τι απαντάτε? Καταγγέλει ακόμα ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων πως τα κυκλαδικά ευρήματα εκτίθενται παράνομα σε ιδιωτικό μουσείο στη Νέα Υόρκη και σε ιδιωτικό μουσείο στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία ίδρυσε και στελέχωσε τη Διεύθυνση Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών με τον νόμο 3058 του 2008, με επιτυχίες στον επαναπατρισμό των αρχαιοτήτων. Είναι άλλη Νέα Δημοκρατία αυτή? Μια μικρή ανοχή, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Είναι άλλη Νέα Δημοκρατία αυτή η σημερινή από εκείνη? Τι μετάλλαξη ακριβώς έχει συμβεί? Τι δυνάμεις λειτουργούν εντός του κόμματός σας ώστε να φτάνετε από τη μία άκρη στην άλλη? Κυρία Μενδώνη, σας θυμίζουμε πως δεν είστε στέλεχος του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης, ούτε του Μουσείου Γολανδρή. Η συμφωνία που φέρνετε είναι δρακόντια υπέρ των συμφερόντων του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης. Αν επιστρέψουν ποτέ οι αρχαιότητες, θα πρέπει να περιμένουμε 50 χρόνια. Καλά να είμαστε, την υγειά μας να έχουμε, και εσείς κυρία Υπουργέ και εμείς να είμαστε εδώ να το γιορτάσουμε μέχρι εκείνη την ώρα. Χρειάζεται διορθώσω κάτι την συνάδελφό μου, η συγγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Σιάννα Γνωστοπούλου. Τα πρώτα 25 χρόνια θα έχουμε δει 45 εδόλια. Ενώ από του χρόνου που θα στείλουμε πίσω τα 15 στο ΜΕΤ και για 10 χρόνια, έως το 2033 λοιπόν, δεν θα έχουμε κανένα σε ελληνικό έδαφος. Χρειάζεται λοιπόν μια άλλη κυβέρνηση που θα υποστηρίξει τα απαράγραπτα δικαιώματα κυριότητας, νομής και κατοχής επί των αρχαιοτήτων μας. Το είδαμε από πολύ νωρίς που θα το πηγαίνατε το πράγμα, όταν λίγες μέρες μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία παραγγείλατε τον δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, δηλαδή, όπως σας είπαμε από την πρώτη στιγμή, την αναγνώριση στο Βρετανικό Μουσείο της κυριότητας των γλυπτών. Δυστυχώς, ως κόμμα και ως πολιτική ηγεσία αποδειχθήκατε ανίκανοι και καταστροφικοί. Σίγουρα, σύντομα, ο ελληνικός λαός θα σας δείξει την πόρτα της εξόδου για να σώσουμε οτιδήποτε και αν σώζεται, που λέει και το τραγούδι. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Μάρκου του ΣΥΡΙΖΑ.